αυτό θα σας βολέψει πάρα πολύ, νομίζω θα το σπάσουμε. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ για άλλη μια φορά με ένα από τα αγαπημένα μας βίντεο αυτό το διάστημα και από τις αγαπημένες μας σειρές βίντεο, όπου είναι τα home haul. Μου τα έχετε ζητήσει, μου το ξαναζητάτε και να είμαι πάλι εδώ για να σας δείξω πραγματάκια που έχω αγοράσει για το σπίτι μου. Σε λίγο θα μου πείτε, Σοφία, πού θα βάλεις όλα αυτά τα πράγματα. Κι όμως έχω γεμίσει ένα δωμάτιο το οποίο κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το συμμαζέψουμε για να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μου. Χαμός θα γίνει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είμαι εδώ για να σας δείξω ακόμα μερικά πράγματα τα οποία μου είχαν έρθει τότε που είχαμε κάνει και τα πρώτα IKEA haul. Να πω ότι στο σημερινό βίντεο κάποια πράγματα είναι δικά μου, κάποια πράγματα είναι της μητέρας μου, η οποία και εκείνη είχε κάνει κάποιες αγορές από IKEA, από αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μας κατάστημα. Not sponsored αυτό το βίντεο, εννοείται, όλα τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, δεν το συζητώ αυτό. Μακάρι να μας είχε κάνει sponsor το IKEA, μακάρι. Και θα ξεκινήσω με ένα κεράκι. Δεν γίνεται να πάω στα IKEA, παιδιά, και να μην αγοράσω κελί. Για κανένα λόγο δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε αυτό το πήρα και μάλιστα προχθές από τα IKEA εδώ στη Ρόδο. Πήρα αυτό εδώ το κερί, το οποίο εντάξει. Δεν έχω να σας πω τίποτα για τα κεριά από τα IKEA. Είναι φανταστικά. Μυρίζουν υπέροχο. Το συγκεκριμένο υπέροχο. Υπέροχα, με συγχωρείτε. Παιδιά, αυτό το κερί είναι φανταστικό. Και η βανίλια είναι φοβερή που έχουν στα IKEA. Αλλά και αυτό εδώ είναι αγριοκέρασο και μυρίζει φοβερά. Τώρα τα είχα μέσα στην κούτα και μύριζε όλη η κούτα με αυτό εδώ το κερί. Και το βαζάκι που το έχουν μέσα είναι έτσι ένα ροζ, οπότε μετά κρατάς και το βαζάκι. Εγώ τα κρατάω αυτά είτε για να βάζω έτσι ψιλοπράγματα μέσα. Καμιά φορά έχει και με καπάκι που κλείνουν, είχα αγοράσει παλιά και τα έχω κρατήσει τα βαζάκια για να βάζω πραγματάκια, σκουλαρίκια, κολλιέ, κογαλάκια, τα πάντα, γιατί να τα πετάω, μια χαρά είναι. Απλά αυτά να σας πω ότι ακόμη και κλειστά να τα έχετε, να μην τα έχετε ανάψει, μυρίζουν φανταστικά. Θα συνεχίσω πάλι με ένα αρωματικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά παίρνω κάτι τέτοιο από τα IKEA, είναι αυτό εδώ. Δεν θα το βγάλω τώρα από τη συσκευασία γιατί δεν θέλω να το χαλάσω. Είναι αυτά εδώ τα sticks τα οποία μυρίζουν και έχουν άρωμα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν αυτά, αλλά όταν είναι να τα βάλω στο σπίτι θα το δω. Έχει 6 stick και αυτό εδώ το βαζάκι στο οποίο τα βάζεις μέσα. Είχε και σε move, τα οποία είχαν πάρα πολύ ωραίο άρωμα και εκεί. Το οποίο είχε νομίζω 7,99, γύρω στα 8 ευρώ, είναι ok σαν τιμή. Ξέρω ότι και στο ίντερνετ μπορεί να τα βρεις και πολύ πιο ακριβά, οπότε πήρα αυτό από τα IKEA. Η μυρωδιά που έχει, να πω ότι δεν μυρίζει απ' έξω, μυρίζει εκεί που το είδα στα δείγματα που είχαν. Αυτό έχει Herbal Garden, οπότε φαντάζομαι ότι θα μυρίζει έτσι κήπος, λουλούδια, κάτι τέτοιο. Πάντως ήταν πιο ωραίο το μοβ, δηλαδή αν βρείτε το μοβ, καλύτερα το μοβ. Αλλά και αυτό είναι πολύ όμορφο, γι' αυτό το πήρα. Εγώ το έχω σκεφτεί να το βάλω στο μπάνιο. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά όταν τα βλέπω στο μπάνιο, έτσι δίνουν και ένα ωραίο άρωμα, φρεσκάδα, είναι, δίνει κάτι, αλλά και για σαλόν είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά θα προχωρήσω σε κάτι για την κουζίνα, γιατί παιδιά, haul χωρίς πράγματα για την κουζίνα δεν υφίσταται σε μένα. Ξέρετε ότι ό,τι σας δείχνω κάπου θα δούμε και κάποιο εργαλείο κουζίνας. Η κοπέλα κάποιο κόλλημα, αλλά εντάξει θα το δεχτούμε, θα το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η κουζίνα θα γεμίσει, άρα κάπου θα πούμε και ένα stop. Και πήρα ένα λεμονοστίφτη, γιατί παιδιά δεν είχα πάρει λεμονοστίφτη. Και πώς θα γίνει να έχεις μια κουζίνα χωρίς λεμονοστίφτη στην τελική. Και πήρα αυτό εδώ, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο από τα IKEA και δεν το είχα ξαναδεί και πουθενά. Είναι έτσι δύο κομμάτια. Τι γίνεται παιδιά εδώ, μάλιστα. Και μεγάλο και μικρό, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, να το πω. Κάπου φαίνεται ένας γερός λεμονοστίφτης, συνήθως έχουν πλαστικά και τέτοια. Αυτό εδώ είναι πλαστικό και το μέσα το κίτρινο, αλλά αυτό είναι σιδερένιο. Να σας πω την αλήθεια ότι δεν θυμάμαι τιμή, πρέπει να έχει γύρω στα 4 από 3 μέχρι 5 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είχε παραπάνω, οπότε είναι μια καλή τιμή, φαίνεται γερό. Λοιπόν, πήρα μια κουβέρτα. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ στον καναπέ, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, να μην έχω μια κουβερτούλα δίπλα μου, είτε αυτή είναι πικέ, είτε είναι μια κουβέρτα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να σκεπάζω τα πόδια μου, ειδικά όταν έχουμε air condition, οπωσδήποτε. Γι' αυτό πάντα έχω μία σε κάθε καναπέ. Το έχω μάθει κιόλας αυτό από μικρή. Μα μου πάντα έχει στον καναπέ της. Πήρα και εγώ λοιπόν μία κουβερτούλα, πήρε και εκείνη. Θα σας πω την αλήθεια ότι δεν ξέρω αν είναι καλοκαιρινή.
θα το δούμε στην πράξη. Είναι αρκετά μεγάλη γιατί είναι κουβερτούλα για το καναπέ, αλλά περισσότερο για κρεβάτι. Δηλαδή, εγώ εκεί τη βρήκα, εκεί που πουλούσαν παπλώματα, σεντόνια και τέτοια, εάν σας ενδιαφέρει. Οπότε δεν είναι για καναπέ 100%, αλλά ό,τι θες το κάνεις. Δεν το συζητώ αυτό. Είναι αυτή εδώ, είναι σε αυτό το χρώμα το μπλε, το ναυτικό, κάπως έτσι το λένε, το navy. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα και η αλήθεια είναι ότι είχε νομίζω και ροζ και μπέζ και κάτι έτσι χρώματα τα πιο παλ και ήταν και αυτά πάρα πολύ ωραία, η οποία είχε 17,99, δηλαδή 18 ευρώ. Εντάξει, η αλήθεια ότι κουβέρτες για καναπέδες περίπου τόσο έχουν, γύρω στα 20-25, στέκει, είχε κάποιος με 40 ευρώ και είχα τρελαθεί γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Μπορείτε να βρείτε και πολύ πιο οικονομικές, δηλαδή η άλλη που θα σας δείξω μετά που είχε η μητέρα μου είχε μόνο 12 ευρώ, αλλά είναι πιο λεπτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω το βράδυ στον καναπέ και να μην έχω μία κουβερτούλα, δεν γίνεται αυτό. Συνεχίζω με κάποια άλλα πράγματα πάλι για την κουζίνα. Πήρα τα εξής, παιδιά, σας είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο από IKEA haul που είχα κάνει part 1 και part 2. Εάν δεν τα έχετε δει, να πάτε να τα δείτε. Σας έχω δείξει πάρα πολλά πράγματα και όποιον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή έτσι να αλλάξει το σπίτι του, να πάρει καινούργιες ιδέες για σπίτι, καλό θα ήταν να πάτε να δείτε εκείνο το βιντεάκι. Είχατε δει λοιπόν σε εκείνο το βίντεο ότι είχα πάρει κάποια κουτιά αποθήκευσης πλαστικά. Εν τέλει σκέφτηκα ότι ήταν λίγα αυτά που είχα αγοράσει, γι' αυτό πήγα και πήρα μερικά ακόμα, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι κάποια κουτιά αποθήκευσης. Παιδιά, αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για οργάνωση κουζίνας, εάν δεν θέλεις να έχεις τα τρόφιμα πεταμένα. Σας το είχα πει και σε εκείνα τα βίντεο, αλλά για όποιον δεν τα έχει δει, τα χρησιμοποιώ στην κουζίνα. Βασικά τώρα θα τα χρησιμοποιήσω. Πήρα αυτή την απόφαση να μην τα έχω πια πεταμένα όλα μέσα στα ντουλάδια, όπως όσπρια, ξηρούς καρπούς, cornflakes, μακαρόνια, και θέλω να τα αποθηκεύω εδώ πέρα. Αυτό είναι μικρό βέβαια. Σας είχα δείξει εκείνο το βίντεο και μεγάλα. Έχω πάρει αυτή τη στιγμή 2 μικρά, αλλά έχει και πιο μεγάλα τα οποία βολεύουν για μακαρόνια, για πράγματα τα οποία θέλεις να τα βάλεις σε μεγάλες συσκευασίες που δεν χωράνε σε αυτές, γιατί είναι μικρούλι, όπως βλέπετε. Το συγκεκριμένο, παιδιά, είχε ή 3 ευρώ ή 2 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω 2,99 και το μεγάλο 3,99 ή 3,99 το μικρό και 4,99 το μεγάλο, δεν είναι ακριβά και φαίνονται ότι έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα και το καλό είναι, θα σας ανοίξω ένα για να το δείτε. Ξέρω ότι κάποιοι μου λέτε ότι δεν μπορείτε να τα δείτε καλά όταν τα έχω αποθηκευμένα, αλλά δηλαδή το σπίτι δεν είναι έτοιμο, δεν μπορώ μετά να τα αποθηκεύω στις κούτες ενώ είναι ανοιχτά, καταλαβαίνετε, θα βάλουν βρωμιές μέσα και μετά είτε να τα καθαρίζεις. Αυτό εδώ πέρα ανοίγει και από πάνω, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ανοίξεις όλο για να πάρεις αυτό που θέλεις από μέσα. Αυτό που κάνεις είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά. Ή από εδώ το ανοίγεις και έχει αυτή εδώ τη θηκούλα, η οποία είναι μικρή. Από εδώ το ανοίγεις κανονικά. Οπότε έχει μια θήκη η οποία την ανοίγεις, εάν δεν θες να τα ανοίξεις όλο για να πέφτουν οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και όλα αυτά. Το ίδιο είναι και αυτά τα δύο, οπότε σας τα προτείνω εάν θέλετε να πάρετε κάτι για οργάνωση κουζίνας, είναι το ιδανικό και πολύ καλή ποιότητα με τα συγκεκριμένα. Και συνεχίζω με κουζίνα, το οποίο είναι κάτι που σπάει όπως καταλαβαίνετε. Το καλοκαίρι, παιδιά, πίνω iced tea. Και το χειμώνα πίνω εννοείται ζεστό τσάι. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τσάι, γιατί θα τρελαθώ. Κάθε πρωί θα πιω το τσάι μου, κάθε απόγευμα θα πιω το τσάι μου. Αλλά χρειαζόμουν μία τσαγέρα, γιατί τόσο καιρό δεν είχα και χρησιμοποιούσα περισσότερο φακελάκια για να είναι πιο εύκολα στη χρήση και να τελειώνουμε, ρε παιδί μου, να μην κάθομαι να βράζω τσάι. Αλλά αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εάν πίνετε τσάι, αυτό θα σας βολέψει πάρα πολύ, νομίζω θα το σπάσουμε. Γιατί, παιδιά, βάζεις εδώ πέρα το τσάι σου, γεμίζεις αυτή εδώ την κανάτα με νερό ζεστό, οπότε μετά το κλείνεις και φτιάχνεις το τσαγάκι και είσαι μια χαρά, γιατί το γεμίζεις όλο αυτό και έχεις να πίνεις όλη μέρα. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν εγώ και δεν είχα τόσα χρόνια. Δεν ξέρω γιατί δεν είχα. Είχε και πιο μεγάλο, αλλά εγώ, παιδιά, πήρα το μικρό, το οποίο νομίζω ότι είχε γύρω στα 6 ευρώ. 5 ευρώ κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Είναι γυάλινη, οπότε θέλει προσοχή για να μην σπάσει. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές τσαγέρες στα IKEA, νομίζω ότι είχε άλλες 2-3 αν δεν κάνω λάθος, αλλά εγώ ερωτεύτηκα αυτή εδώ. Ανυπομονώ να πιω το τσάι μου, αλλά τώρα, παιδιά, είναι καλοκαίρι τσάι, δεν μπορώ να πιω ζεστό γιατί θα σκάσω.
Τελειώνω με τα πραγματάκια που έχω να σας δείξω και ξεκινώ με τα πράγματα τα οποία είχε πάρει η μητέρα μου και λέω γιατί να μην σας τα δείξω και αυτά, μπορεί να θέλετε να πάρετε κάποια ιδέα και έχει να κάνει με μαξιλαράκια κάναπε. Επίσης σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε μία σειρά με βίντεο όπου θα σας δίνω ιδέες για σπίτι, για διακόσμηση, πώς να αλλάξετε το σπίτι σας με οικονομικούς τρόπους, όλα αυτά τέλος πάντων να είναι budget friendly και να μπορούμε όλοι να τα κάνουμε στα σπίτια μας. Χωράμε λοιπόν σε κάτι μαξιλαράκια τα οποία αγόρασε η μητέρα μου. Είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, είναι δύο όπως βλέπετε και έχουμε ένα μπορντό και ένα μουσταρδί θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, αυτό το μπορντό παιδιά είναι ένα κανονικό μαξιλάρι, δεν βρίσκεται μέσα σε δίκη, δηλαδή αυτό είναι μαξιλάρι. Βλέπετε ότι δεν έχει κάπου φερμουάρ για να φύγει το μπορντό. Έχουμε βγάλει και τα χαφτάκια γιατί τα έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη. Αλλά παιδιά αυτό δείτε το, είναι μια θήκη για μαξιλάρι. Αλλά πήρε και μερικές τέτοιες θήκες να τις βάλει απ' έξω. Είναι μια μαξιλαροθήκη η οποία ανοίγει από εδώ. Εγώ αυτή την έχω πάρει σε ροζ, σας την είχα δείξει στο προηγούμενο IKEA haul που είχα κάνει που σας είπα. Και μέσα παιδιά είναι αυτό το μαξιλάρι το κόκκινο. Ενώ μπορείς να έχεις και τη θήκη ώστε να το αλλάζεις και να είναι μια χαρά, κλείνει τη θήκη, δεν φαίνεται τον μπορντό. Στο επόμενο, σας είπα ότι και η μητέρα μου πήρε μια κουβερτούλα για τον καναπέ, πείτε το ριχτάρι, πείτε το κουβερτούλα, εμείς σαν κουβερτούλα το χρησιμοποιούμε και είναι αυτό εδώ το μπες. Παιδιά, η ποιότητά του είναι απίστευτη, το έχω χρησιμοποιήσει γι' αυτό σας το λέω, δηλαδή την χρησιμοποιούμε τώρα στο σαλόνι μας. Είναι καλοκαιρινή κουβέρτα, η συγκεκριμένη είχε 11,99€, πολύ καλή τιμή για αυτή εδώ την κουβερτούλα και πρέπει να βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Αλλά εμείς την πήραμε σε μπέζ χρώμα για το σπίτι της μητέρας μου. Είναι απίστευτη, τόσο μαλακιά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και μεσημέρι σκεπάζομαι εγώ με αυτή την κουβέρτα. Φανταστείτε που έχει 30 βαθμούς έξω. Είναι τέλεια για το καλοκαίρι και έχει και αυτό εδώ στην άκρη που η άλλη που σας έδειξα δεν τα είχε η μπλε. Ενώ αυτή είναι μπες και δείτε τι ωραία που είναι, έχει και αυτά εδώ από κάτω και δίνει κάτι. Αυτό ήταν για σήμερα το IKEA haul, ελπίζω να σας άρεσε. Σας έδειξα έτσι αρκετά πραγματάκια που θα μπορούσατε να πάρετε ιδέες, ίσως εάν θέλετε να κάνετε μία αλλαγή στο σπίτι σας. Θα περιμένω κάτω στα σχόλια να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα, εάν θέλετε να ξεκινήσουμε μία σειρά βίντεο που θα σας δίνω συμβουλές για το σπίτι, γιατί είμαι σε αυτό το τρυπάκι που ψάχνω έξυπνες λύσεις, οικονομικές λύσεις για να φτιάξω το σπίτι μου, οπότε θεωρώ μια πάρα πολύ καλή ιδέα να μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το IKEA haul και να σας άρεσαν όλα τα πραγματάκια που σας έδειξα. Θα περιμένω τα σχόλιά σας, εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!